Γεια σας φίλες και φίλοι του καναλιού, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους παλιούς και τους καινούριους συνδρομητές για την εγγραφή σας και την υποστήριξή σας. Το θέμα μας είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, πολύ ιδιαίτερο, που έχει να κάνει ποια είναι η δύναμή μας για να περάσουμε, να ξεπεράσουμε το πεπρωμένο και τη μοίρα. Δεν θα μπούμε τώρα σε αναλύσεις τι είναι πεπρωμένο, τι είναι μοίρα, δεν θα αργήσουμε δηλαδή για να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Σημαίνει όμως ότι η μοίρα και πεπρωμένο, το προδιαγεγραμμένο, το κισμέτ και η αριθμολογία, η αστρολογία, όλα αυτά μας βοηθάνε να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός ο κύκλος ο οποίος διαμορφώνεται και μας βοηθάει να ξεφύγουμε, αν θέλετε, από τη μοίρα. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι επιλογές μας είναι αυτές οι οποίες μας βοηθάνε για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε το οποιοδήποτε εμπόδιο. Και θα μείνω σε αυτό το οποίο λέει και ο Carl Jung, το οποίο λέει ότι το υποσυνείδητό μας είναι αυτό το οποίο τελικά εν τέλει μπορεί να γίνει η μοίρα μας. Μένουμε όμως εκεί. Δεν χρειάζεται κάτι περισσότερο. Θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο άνοιγμα αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε μια πολύ όμορφη διαδικασία, η οποία θα βοηθήσει πάρα πολύ στο να δούμε ποιες είναι εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες έχουμε για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το κύκλο της μοίρας. Να σας δείξω κάτι. Στην αστρολογία υπάρχει, όπως βλέπετε εδώ πέρα, αυτό σαν αστρολογικός χάρτης. Ο κύκλος δεν είναι τυχαίος. Στην αστρολογία αυτός ο κύκλος σημαίνει να ξεφύγω από τη μοίρα μου, να ξεφύγω από αυτό το οποίο με περικυκλώνει, να ξεφύγω από αυτό το οποίο είναι προδιαγεγραμμένο κατά κάποιο τρόπο και μέσα από αυτές τις ισχυρές θετικές δυνάμεις τις οποίες έχω, μπορώ και προχωράω στη ζωή μου και φέρνω θετικά αποτελέσματα και θετικά πράγματα. Αν δεν πετυχαίνει, είναι διότι οι άνθρωποι δεν έχουν αφυπνιστεί ή γιατί δεν το έχουν καταλάβει ή γιατί δεν το έχουν επιστέψει. Και αυτή είναι η αιτία όπου πολλές φορές βρισκόμαστε σε έναν φαύλο κύκλο και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Πάμε όμως τώρα στο θέμα μας, πάμε να δούμε εδώ τι θα κάνουμε. Υπάρχουν λοιπόν τέσσερες επιλογές. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τι σημαίνει, θα τα εξηγήσω αργότερα. Αυτό είναι ένα πολύ όμορφο σύμβολο που είναι το R, μοιάζει με το αγγλικό R. Αυτό το συμβολάκι εδώ πέρα που μοιάζει σαν μια ανοιχτή παρένθεση. Αυτό που μοιάζει σαν P ή σαν μια πύλη και φυσικά και το H. Αυτά έχουν πέσει με μια ειδική διαδικασία η οποία ακολουθείτε για να μας συντροφεύσουν στο θέμα μας. Το H δηλαδή, έτσι. 1, 2, 3, 4. Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τι σημαίνουν αυτά, θα τα εξηγήσουμε και θα δείτε ποια είναι η σημασία τους, δηλαδή τι κρύβεται από πίσω. Αυτό όμως που χρειάζεται εγώ να κάνω τώρα είναι πολύ πολύ γρήγορα να αρχίσω να μοιράζω εδώ πέρα τα πρώτα μας, να στείνω δηλαδή, ένα λεπτό, τη διαδικασία να ξεκινήσουμε τα πρώτα μας χαρτιά και μετά θα σας εξηγήσω με κάθε λεπτομέρεια και πολύ με απλό τρόπο και κατανοητό ποια είναι η δύναμή σου για να μπορέσεις να προχωρήσεις, να ξεφύγεις από το πεπρωμένο. Το επόμενο, να βάλουμε το επόμενο deck λοιπόν, έχω μισό λεπτό, ίσως λίγο να τα πάω λίγο πιο πάνω για να μην φεγγίζουν τόσο πολύ. Ωραία, εντάξει, εδώ. Ωραία, γιατί είναι και οι προβολής που έχω και λίγο, ωραία, πολύ ωραία. Και ξεκινάμε λοιπόν το επόμενο. Για να αρχίσουμε να κάνουμε, να στρώσουμε δηλαδή. Ωραία. Ωραία. Θα δούμε λοιπόν τις δυναμικές μας, θα δούμε ποιες είναι εκείνες οι δυνατότητες οι οποίες μας βοηθάνε ώστε να μπορέσουμε να αλλάξουμε το πεπρωμένο, να αλλάξουμε τη μοίρα. Ποιο είναι αυτό το οποίο μας δίνει αυτή τη δύναμη. Ωραία. Και βεβαίως, θα σας πω σε λίγο, θα χρησιμοποιήσουμε, όχι τώρα, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις κάρτες οι οποίες λέγονται σταυρώνουν, δηλαδή είναι στο δρόμο μας, τις ειδικές του Νοστράδαμου. Ωραία. Πολύ όμορφα. Ας τις βάλω από εδώ, να τις βάλω αυτές από εδώ για να μην μπερδεύονται. Και αυτές οι ειδικές κάρτες είναι ιδιαίτερες, είναι λέγονται του Νοστράδαμου, έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σημασία και ήθελα να τις χρησιμοποιήσω σε αυτό το άνοιγμα. Λοιπόν, μία, τρεις, ωραία. Ωραία και άλλο ένα ακόμα.
Και θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Α, επίσης να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχουν μέσα στην περιγραφή, αλλά και μέσα στο, σαν καρφιτσωμένο, θα δείτε ότι υπάρχουν και οι χρόνοι. Σε αυτό το σημείο να πω ότι κάντε την εγγραφή σας και επίσης πολύ σημαντικό, ενεργοποιήστε το ειδοποίησεις όλες, ώστε ό,τι καινούριο ανεβάζω να σας έρχεται αμέσως ειδοποίηση για να το βλέπετε και να μην χάνετε καθόλου χρόνο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε εδώ πέρα, αυτά είναι τα τέσσερα σύμβολα. Αυτές είναι το πρώτο σύμβολο, αυτό είναι το δεύτερο, δείτε τι σας καλεί, δείτε ποιο είναι αυτό το σύμβολο το οποίο εσείς συντονίζεστε καλύτερα και σας κάνει να αισθάνεστε πιο άνετα και πιο όμορφα. Και το Χ. Θα μαζέψω τώρα, να τα βάλω λοιπόν στην άκρη, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την ανάλυση μας. Ωραία. Το παίρνω και αυτό εδώ. Είναι η τρίτη επιλογή, τη βάζω εδώ για να μην μπερδευτούμε. Πρώτη επιλογή, φίλες και φίλοι. Λοιπόν, η πρώτη επιλογή είναι όντως το R και από πίσω αυτό το σύμβολο συμβολίζει το Ράιντο. Ράιντο σημαίνει και Ράιντερ, όσοι γνωρίζουν από αγγλικά, που είναι ο αναβάτης. Ταξίδια, πολύ δυνατή φυσική κατάσταση, διακοπές, δυνατότητα αλλαγών σε άλλους τόπους χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη προσαρμοστικότητα, πολλές αλλαγές γενικότερα και η δυνατότητα να βλέπεις, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, να ένα πρώτο στοιχείο το οποίο βγαίνει σαν ένα δυνατό κομμάτι, είναι η δυνατότητα να βλέπεις τη μεγαλύτερη εικόνα σε μια υπόθεση η οποία σε απασχολεί, σε οποιαδήποτε υπόθεση είναι αυτή που σε απασχολεί. Το αφήνω εδώ πέρα στη μέση. Και ξεκινάμε λοιπόν. Το πρώτο που θα επιλέξω είναι τα ζώδια. Αφορά ζώδιο ή οροσκόπο ή αν δεν αφορά καθόλου κανένα, αν δεν ανήκει σε αυτό το ζώδιο, αφορά το συμβουλευτικό κομμάτι και ποιο είναι το δυνατό σου στοιχείο το οποίο μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Είναι η ειδική ενέργεια αυτή. Λοιπόν, είναι ο τοξότης που σημαίνει μπορώ και βλέπω κάτω από την επιφάνεια των καταστάσεων. Ή ζώδιο ή οροσκόπος ή αν δεν υπάρχει καθόλου αυτό, είναι ο συμβολισμός του ζωδίου το οποίο σου δίνει αυτή τη δύναμη. Υπάρχει ένας εγώ καιρός που σημαίνει χρησιμοποιώ. Έχω τη δύναμη να χρησιμοποιήσω πράγματα και το λέω με την καλή την έννοια προκειμένου να μπορέσουν να αλλάξουν. Και το επόμενο είναι το ζώδιο του Ταύρου που σημαίνει έχω την ασφάλεια, έχω τη δύναμη, έχω το πείσμα, την επιμονή για να μπορέσουν να προχωρήσουν τα πράγματα με τον τρόπο τον οποίο θέλω εγώ. Ξεκινάμε λοιπόν και έχουμε εδώ πέρα μια πολύ δυνατή κάρτα, μια πολύ γλυκιά κάρτα που είναι το 6 κυπέλων. Το 6 κυπέλων, φίλες και φίλοι, είναι μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα που έχει να κάνει με το παρελθόν, που όμως το παρελθόν το οποίο έρχεται και μας βοηθάει. Άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί που μας έχουν βοηθήσει στο παρελθόν μας βοηθάνε, σημαίνει όμως και την αγάπη ή το σημείο συνάντησης, καρμικές συναντήσεις, να το δείτε. Το βλέπετε εδώ πέρα το σταυρό. Αυτός ο σταυρός είναι ο σταυρός του Αγίου Αντρέα, έτσι λέγεται. Είναι σημείο συνάντησης. Δηλαδή, με κάποιους ανθρώπους, είτε θετικό είτε αρνητικό, κυρίως προς το θετικό εδώ, έπρεπε να συναντηθείτε. Το αφήνουμε εδώ για να δούμε και τη μεγαλύτερη εικόνα μετά. Το επόμενο έχει να κάνει με έναν υπότι ξυφών. Ένα πολύ μεγάλο έχει βγει, προσέξτε. Μια πολύ όμορφη εικόνα, δηλαδή να σας δείξω πώς πολύ όμορφα συνδυαστικά έρχονται και κολλάνε τα πράγματα για να μπορέσετε να βγάλετε και εσείς συμπεράσματα. Τι είπαμε προηγουμένως, είπαμε ο αναβάτης. Και τι συμβολίζει, είπαμε, αυτό το συμβολάκι, τον αναβάτη. Και τι βγήκε εδώ, ο υπότης ξυφών, ένας αναβάτης. Λοιπόν, εδώ ο υπότης ξυφών, εδώ αφορά ζώδια νερού, το 6 κούπα, εδώ αφορά ζώδια του αέρα. Η δύναμη είναι εδώ. Η δύναμη της κατάκτησης, η ορμή του βγαίνω προς τα έξω, εκεί έξω με δύναμη και κατακτώ και παίρνω αυτό το οποίο χρειάζεται εγώ και έχω ανάγκη ώστε να το δω, να το χρησιμοποιήσω και να έχω. Το αφήνουμε εδώ πέρα λοιπόν. Για να πάμε στην επόμενη όμορφη έτσι, ανάλυση μας να δούμε πόσο... μάλιστα. Και έχει βγει και ένας υπότης ξυφών. Βασιλιάς ξυφών, συγγνώμη. Ο βασιλιάς ξυφών έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Ο συνδυασμός τώρα υπότι με βασιλιά ξυφών έχει πολύ ισχύ, πολύ μεγάλη δύναμη, πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα. Αμέσως έχουμε μία πρώτη γεύση, έναν πρώτο χρωματισμό
της δύναμης προκειμένου κάποιος να μπορέσει να ξεφύγει όσο έχει, γιατί επιλέξει εσείς την πρώτη επιλογή, να ξεφύγει από το πεπρεμένο και από τη μοίρα του. Αυτή είναι η δύναμη. Η δύναμη της αλήθειας, η δύναμη της ειλικρίνειας, η δύναμη των αποφάσεων, η δύναμη της ορμής, η δύναμη του τελικά θα τα καταφέρω και προχωράω. Και φυσικά είναι και η παρουσία μυαλού εδώ. Δηλαδή το μυαλό, υπάρχει συναίσθημα, αλλά εδώ το μυαλό είναι πολύ δυνατό, είναι πολύ αποφασιστικό. Στις επόμενες επιλογές. Μία επόμενη επιλογή, είπαμε, τι είδαμε προηγουμένως πάλι. Είπαμε για το ταξίδι. Εδώ το 10 μπαστούνι βέβαια σημαίνει ευθύνες, σημαίνει προβλήματα, σημαίνει όμως ότι θα πάω εκεί τελικά όπου μπορώ να γίνω αποδεκτός, αποδεκτή, να τα καταφέρω, είτε σε θέμα επαγγελματικό, είτε σε θέμα σχέσεων ή οτιδήποτε άλλο. Δείχνει όμως και μια μετακίνηση, η δύναμη της μετακίνησης, η δύναμη του προχωράω στη ζωή χωρίς να με θλίβει, ας το πούμε, ή να με συνθλίβει η απόφαση αυτή και να προχωράω, αντιλαμβάνομαι την ευθύνη μου. Το επόμενο έχει βγει λοιπόν εδώ, έχει βγει ένα υπότης, μια πολύ όμορφη κάρδα άμα δείτε, ένα υπότης μπαστούνι. Ο υπότης μπαστούνι εδώ δίνει ένα ρυθμό, άμα δείτε εδώ χτυπάει το ταμπούρλο και βγαίνει φωτιά, δείχνει την αισιοδοξία, τη δύναμη, αλλά και την απόλυτη ελευθερία. Έχει βγει άλλος ένας αναβάτης εδώ. Δείτε εδώ το άλλο, εδώ είναι ένας άλλος αναβάτης ή μια αναβάτησα. Η δύναμη του να προχωράω με αποφασιστικότητα, με πολλή ενέργεια, διότι οι αποφάσεις στη ζωή μας πολλές φορές χρειάζονται και αρκετή ενέργεια για να μπορέσουν να υποστηριχθούν, αλλά εδώ δείχνει τη μεγάλη αποφασιστικότητα και τη μεγάλη δύναμη. Και εκείνο ένα άλλο που βγαίνει είναι ο Εδώ έχει βγει μια κάρτα με πλουτόνιες ενέργειες, είναι ο Σκορπιός από πίσω και είναι ο θάνατος. Εδώ σημαίνει οι αλλεπάλληλες μεταμορφώσεις της ζωής όπου κάποιος άνθρωπος πρέπει να περάσει. Ή αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος στη ζωή του, η δύναμη που έχετε εσείς δηλαδή για να ξεφύγετε από αυτόν τον κύκλο του πεπρωμένου ή της μοίρας αν θέλετε, είναι η γέννηση και ο θάνατος, η συνεχής αναγέννηση. Να σας το πω πολύ απλά. Κλείσιμο κεφαλαίων, άνοιγμα νέων κεφαλαίων στη ζωή σας. Και το βάζουμε εδώ πέρα. Και συνεχίζουμε τώρα με τις κάρτες του Νοστράδαμου. Έχει βγει μια κάρτα και θα τα δούμε μετά όλα μαζί σαν ένα οικοδόμημα. Εδώ λοιπόν αυτό το οποίο βγαίνει είναι τα ψαράκια όπως βλέπετε εδώ πέρα. Εδώ έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούμε κάποια πράγματα, με τον τρόπο όπου φανταζόμαστε τον εαυτό μας με κάποια πράγματα όσον αφορά για το μέλλον, πώς φανταζόμαστε τον εαυτό μας. Και είναι μια από τις καλές κάρτες, τις τυχερές κάρτες, οι οποίες δείχνουν ότι μέσα από την δική μας διέστηση, σκέψη-διέστηση, μπορούμε να πάρουμε αυτές τις αποφάσεις για να σπάσουμε αυτόν τον κύκλο όπου μας δυσκολεύει. Αυτή είναι μια πολύ θετική κάρτα λοιπόν. Μάλλον σχεδόν όλες έχουν βγει θετικές κάρτες, διότι δείχνει το deck εδώ μια πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα. Το επόμενο είναι το Navigator. Πάλι βγαίνει για ταξίδι εδώ. Πάλι βγαίνει μετακίνηση. Μπορεί να είναι σπουδές, μπορεί να είναι άλλοι τόποι, μπορεί να είναι νέες καταστάσεις, μπορεί να είναι σχέσεις, μπορεί να είναι. Κάπου πηγαίνω όμως. Όμως έχει έναν άλλο συμβολισμό πολύ ιδιαίτερο. Και αυτός ο συμβολισμός έχει να κάνει με τον καλό τον καπετάνιο. Έχει να κάνει εδώ οι κάρτες Νοστράδαμος, που αν θέλετε είναι οι τελικές κιόλας, γιατί εδώ με κάποιο τρόπο χρωματίσαμε τις δυναμικές, είναι ότι εδώ, ναι, όντως ο καλός ο καπετάνιος φαίνεται στη φουρτούνα, φαίνεται στα δύσκολα. Ναι, φαίνεται εδώ πέρα ξεκάθαρα, σε αυτή τη στήλη τη μεσαία, ότι υπότης και ο καπετάνιος, ας το πούμε, έχει να κάνει με το που οδηγείστε εσείς στο μέλλον και τις δυσκολίες που έχετε περάσει και που τις έχετε ξεπεράσει, όποιες και να είναι αυτές για τον καθένα. Ένα όμως από τα βασικά στοιχεία σας είναι η δυναμικότητα, η δυναμική να βλέπετε τον εαυτό σας στο μέλλον, να τον οραματίζεστε και να βλέπετε ότι έχετε πολλή ικανότητα στο να προχωρήσετε προς το μέλλον. Και ένα άλλο πολύ όμορφο ελπιδοφόρο χαρτί είναι τα τριαντάφυλλα. Είναι από τις πιο όμορφες και τυχερές κάρτες του Νοστράδαμου που λέει ότι ναι, στη ζωή μας θα χρειαστεί να αποδεχτούμε δύσκολες καταστάσεις. Δηλαδή κλείσιμο κεφαλαίων, άνοιγμα νέων πραγμάτων, άντε και πάλι, άντε και πάλι, άντε και ξανά, που όμως αυτό δείχνει ότι γίνεσαι ένα πρόσωπο, μια προσωπικότητα, ένας άνθρωπος,
όπου δεν χάνεις τη δύναμή σου και την εσωτερική σου υπόσταση, δηλαδή την καρδιά σου, την ψυχή σου, δεν την χάνεις. Φίλες και φίλοι, αν τα βάλουμε τώρα όλα κάτω εδώ πέρα, θα δούμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό, υπάρχει πολλή ενέργεια, πολλή αποφασιστικότητα. Αυτό είναι ένα πολύ σημείο κλειδί για σένα που έχεις επιλέξει αυτή την κάρτα. Έχουν συμβεί γεγονότα που έπρεπε να τα περάσεις. Δείχνει τη δυνατότητα των αποφάσεων, πολύ αρκετή ενέργεια, ναι, κλείσιμο κεφαλαίων, δικαιοσύνη. Είσαι ένας δίκαιος άνθρωπος. Πας με ορμή σε αυτό το οποίο θέλεις, αλλά έχεις και πολλές ικανότητες όσο αναφορά για το μέλλον σου και που πηγαίνεις και μπορείς να σπάσεις πολύ εύκολα αυτόν τον κύκλο του θανάτου, ας το πούμε. Τι εννοώ? Εννοώ δηλαδή της γέννησης, της αναγέννησης, το καινούριο ξανά, το καινούριο ξανά, να αναγεννιέσαι δηλαδή. Να αναγεννιέσαι μέσα από πολλές δυσκολίες. Αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, ήταν πολύ όμορφο, πολύ σημαντικό η πρώτη αποτύπωση που είχαμε εδώ και προχωράμε λοιπόν να τα μαζέψω, να πάμε στο δεύτερο σύμβολο. Κρατήστε αυτά τα κλειδιά που είπαμε, για να προχωρήσουμε, γιατί αυτή είναι η δύναμη του να προχωρήσουμε όσον αφορά στο πεπρωμένο μας. Ετοιμαζόμαστε λοιπόν για τη δεύτερη επιλογή μας, που έχει να κάνει με αυτό το σύμβολο. Ένας ειδικός ρούνος, λέγεται Κενάζ. Άλλοι το λένε Καουνάζ, άλλοι το λένε Κενάζ, άλλοι το λένε Κινάζ. Εντάξει. Έχει να κάνει σαν αυτή, σαν ασπίδα, είναι σαν... Να το φέρω λίγο στο φως να φωτιστεί. Σαν ασπίδα είναι, είναι ένα πολύ όμορφο σύμβολο δύναμης και θα σας το εξηγήσω και αυτό τι σημαίνει. Το Κενάζ λοιπόν σημαίνει όραμα. Είστε άνθρωποι με όραμα, άνθρωποι που μπορείτε να οραματιστείτε. Έχει να κάνει με τις αποκαλύψεις, τη δύναμη της αποκάλυψης της αλήθειας με τον δικό σας τρόπο, γνώσεις, πολλές γνώσεις, βαθύτητα γνώσεων. Έχει να κάνει επίσης με την δημιουργικότητα, με το καλλιτεχνικό κομμάτι. Με δυνατότητα επίσης να έχετε πολύ μεγάλη αυτό που λέμε vitality, δηλαδή δύναμη ζωής, αναζωογόνηση, μεγάλη ενέργεια, δυνατή ενέργεια, δυνατότητα να τη θασέψετε οποιαδήποτε δύναμη και άνθρωπο ακόμα θα έλεγα, η φωτιά. Γιατί εδώ είναι και σαν ένας κεραυνός, ας το πούμε, αλλά είναι και η φωτιά η οποία μπορεί να αλλάξει, γιατί οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε τη φωτιά προκειμένου να αλλάξουμε την ύλη, έτσι, με τη φωτιά αλλάζουμε την ύλη, μαγειρεύουμε, κάνουμε, ζεσθενόμαστε κτλ. Υπάρχει όμως και αυτή η εσωτερική δική σας φωτιά, η οποία είναι εκεί τόσο δυνατή που μπορεί να αλλάξει και να δώσει έμπνευση ακόμα και σε άλλους ανθρώπους. Κρατήστε το αυτό, διότι είναι ένα από τα σημεία αυτά, είναι από τα κλειδιά τα οποία θα παίξουν σημαντικό ρόλο για να δούμε και το άνοιγμά μας. Έχουμε ένα σύμβολο εδώ πέρα, αστρολογικό, που είναι η δίδυμη. Είτε αφορά ζώδιο, είτε οροσκόπο, ή αν δεν υπάρχει σε εσάς αυτό το ζώδιο ή οροσκόπος, τότε αφορά το συμβολισμό που σημαίνει σκέφτομαι. Δυνατότητα γνώσεων αμέσως. Το σκέφτομαι. Είναι αυτό που έπεσε προηγουμένως και δείτε πόσο όμορφα όλα δένουν. Το επόμενο είναι η ηχθής, που σημαίνει πιστεύω. Ναι, χρειάζεται να έχεις πίστη σε κάποια πράγματα για να μπορέσεις να προχωρήσεις και να πιστέψεις, δηλαδή στον εαυτό σου, σε μια άλλη δύναμη ή οτιδήποτε. Ζυγός, μπορώ και φέρνω σε ισορροπία τις οποιοδήποτε σχέσεις, ακόμα και τις σχέσεις των ανθρώπων. Και αυτό για να γίνει χρειάζεται ένας ηλεκτρισμός εδώ πέρα που είπα, μια φωτιά. Το επόμενο σύμβολο είναι ένας ακόλουθος πεντάκτηνο. Και αυτό συμβολίζει τις γνώσεις, συμβολίζει όμως και το μήνυμα το θετικό, γιατί αυτός οι ακόλουθοι φέρνουν πάντα το θετικό μήνυμα και ένας ακόλουθος πεντάκτηνος σημαίνει και ύλη, σημαίνει και το οικονομικό κομμάτι, η καριέρα ίσως, ή πιο υλικά θέματα. Είστε σε μια κατάσταση όπου πολλές φορές μπερδεύεσαι στη ζωή του αν έχω τύχη, αν τελικά έχω τις δυνατότητες, αν τελικά συμβαίνει έτσι ή αν τελικά μπορώ να σπάσω. Αυτό που λέμε, να έχω τη δύναμη, δηλαδή να σπάσω τη μοίρα και το πεπρωμένο. Και προσέξτε εδώ με ποιο τρόπο απαντάνε πολλές φορές εδώ πέρα με το χέρι του Θεού που προσφέρει το κύπελο, αλλά αυτός εδώ πέρα δεν είναι παρόν. Δεν το βλέπει. Μένει λυπημένος. Αυτό χρειάζεται λίγο να το δούμε και επειδή έχουμε εδώ πέρα κούπα μαζί με νερό, ηχθής δηλαδή, ηχθής σημαίνει και θολούρα. Ηχθής σημαίνει και θλίψη. Είναι το ζώδιο της θλίψης, έτσι, είναι και το ζώδιο της κατάθλιψης γενικότερα, ηχθής. Εδώ χρειάζεται εσείς να δείτε αυτές τις δυσκολίες που σας στεναχωρούν και δεν σας αφήνουν να σηκωθείτε.
Έχουμε επίσης μια αυτοκράτηρα εδώ. Η αυτοκράτηρα είναι πολύ δυνατή. Αν καταφέρετε λοιπόν και ξεπεράσετε, γιατί εδώ είναι σαν να είστε το κεντρικό σημείο, το κεντρικό πρόσωπο, ξεπεράσετε αυτά που σας στεναχωρούν, το έχετε, έχετε μια πολύ μεγάλη δύναμη, ενεργοποιείτε η δημιουργικότητά σας, ενεργοποιείτε τα νέα όμορφα πράγματα, αναγέννηση ιδεών, δύναμη, γιατί και αυτή είναι μια πολύ δυνατή γυναίκα, όπως βλέπετε εδώ, έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Και όταν λέμε για αυτοκράτηρα, εννοούμε την αυτοκρατορία του μυαλού, της καρδιάς, του είναι μας δηλαδή, και με ποιο τρόπο μπορείτε εσείς να προχωρήσετε. Έτσι, έτσι να τα πούμε πολύ απλά. Το επόμενο είναι το 10 ξυφών, ναι. Πολλά πράγματα σας έχουν στεναχωρήσει στο παρελθόν, πολλές άσχημες σκέψεις, πολλές δυσκολίες, δύσκολες καταστάσεις ή ακόμα εδώ είναι και η προδοσία. Προδοσία από ανθρώπους όπου είχατε εμπιστευτεί και μπορεί να είναι ακόμα και αυτός εδώ πέρα ο ακόλουθος πεντάκτηνο, ο οποίος έπαιξε το δικό του ιδιαίτερο ρόλο, όμως να που έχουμε πάλι μία αυτοκράτηρα. Έχουμε μία αυτοκράτηρα εδώ, μία αυτοκράτηρα εδώ. Δύο αυτοκράτηρες λοιπόν στο δικό σας το deck που δείχνει τη μεγάλη δυναμική. Με τη δική σας θετική ενέργεια, με τη δική σας θετική άποψη, με τη δική σας θετική δυναμική, μπορεί να σπάσει αυτός ο κύκλος και το κλειδί εδώ είναι αναγεννιέμαι. Να το φέρω εδώ να φαίνεται. Αναγεννιέμαι μέσα από όλες τις δυσκολίες. Όπως η γη μετά από κάποιες καταστροφές ή οτιδήποτε αναγεννιέται, έτσι και ο άνθρωπος έχει αυτή τη μορφή, έχει αυτή τη διαδικασία. Και έχουμε και μία βασίλισσα πεντάκτημα. Φροντίδα λοιπόν, καλή υγεία, δυνατότητες, πολλές δυνατότητες και για οικονομική επιτυχία, πολλές δυνατότητες λόγω και χαρακτήρα αλλά και δυνατότητα να μπορέσετε να αντιληφθείτε ποιες είναι οι εσωτερικές σας πτυχές, οι δυνάμεις για να μπορέσετε να σπάσετε αυτόν τον κύκλο. Εδώ τώρα μιλάμε για υπομονή. Εδώ δείχνει υπομονή και πολύ μεγάλη εσωτερική δυναμική, πολύ ενέργεια, πολύ δυνατή ενέργεια. Πάμε να δούμε όμως τι λέει ο Νοστράδαμος. Το ένα είναι ότι εδώ είναι μια περίεργη κάρτα, μια σαν τον κλόνα, ας το πούμε εδώ, όπου όμως έχει να κάνει με την προσαρμογή στις υποθέσεις της ζωής δηλαδή. Έχετε μια έντονη προσαρμοστικότητα, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο κλειδί, αλλά όμως έχει να κάνει και με την απλότητα. Εδώ ένα κλειδί για εσάς είναι η απλότητα. Η απλότητα των πραγμάτων, να απλοποιούμε δηλαδή λίγο τα πράγματα, να βλέπουμε λογικά αυτά, αλλά δείχνει και τη δυναμική πώς μπορείτε να ξεπεράσετε τις δυσκολίες. Να, ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι το λοσκρίνιο εδώ, που είναι ο θησαυρός ή μάλλον το έπιπλο με το θησαυρό, που λέει ότι ναι, μπορεί να έχεις αυθονία στη ζωή και πώς μπορείς να μην έχεις αυθονία στη ζωή και πώς έρχονται και δένουν όλα, διότι έχεις ακόλουθο, έχεις δύο αυτοκράτηρες, και έχεις και τη βασίλισσα πεντάκτηνο, η οποία μιλάνε και για την ηλική ανταμοιβή και μιλάνε για την οικονομική δυνατότητα. Τώρα, είσαι καλός στα οικονομικά, είσαι καλή στα οικονομικά, στη διαχείριση, στο να πετυχαίνεις πράγματα, στόχους, στην καριέρα, ό,τι και να είναι όμως, εδώ επειδή είναι και ένα σύμβολο δύναμης όπως είδαμε αυτό εδώ, πρέπει είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι για σένα που μπορείς να προχωρήσεις. Λοιπόν, και σου δίνει δύναμη. Α, μάλιστα. Εδώ βγαίνει μια άλλη κάρτα, ιδιαίτερα περίεργη και είναι ένα μήνυμα πολύ σημαντικό. Είναι το Ιλγκάτο, είναι ο γάτος. Ο γάτος δεν είναι από τις καλές κάρτες. Ο γάτος εδώ σημαίνει ότι πρόσεξε, διότι σε θέματα και ερωτικών σχέσεων, αλλά και σε θέματα συνεργασιών, μπορεί να υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο δεν είναι, να το πούμε έτσι, εμπιστοσύνης. Δεν είναι κακό, αλλά όμως σαν χαρακτήρας δεν μπορείς να στηριχθείς πάνω του. Γι' αυτό και εδώ ο γάτος, αν παρατηρήσετε, είναι μια εικόνα που έχει πάρει, αν παρατηρήσετε, έχει πάρει εδώ πέρα ένα ψάρι, το ίσο στόμα του, υπάρχουν εδώ ένα ψαλίδι, εδώ υπάρχει ένα κουδουνάκι, υπάρχει ένα παιχνίδι. Είναι... Εδώ αυτό που δείχνει η εικόνα είναι μια προσοχή. Δηλαδή, όταν μάθεις να προσέχεις τους ανθρώπους που θα εμπιστεύεσαι, αφήσεις το παρελθόν σου το οποίο σε έχει στεναχωρήσει, είναι ανθρώπους οι οποίοι σε έχουν προδώσει και συνεχίζουν και κάποιοι σε στεναχωρούν. Όταν λοιπόν γίνεις δυνατή, δυνατός, σαν ας το πούμε και βάλεις το όριό σου, τη δύναμή σου, πεις όχι, φτάνει, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Τότε απλοποιούνται οι καταστάσεις, πετυχαίνεις τους στόχους, μπορείς σε επαγγελματικό επίπεδο να πετύχεις αυτά τα οποία θέλεις, γιατί φαίνεται ότι εδώ περισσότερο σε επασχολεί κυρίως το οικονομικό κομμάτι. Θες δηλαδή, σου αρέσει να φανείς, να δείξεις, η φιλοδοξία σου να βγει και είναι απόλυτα φυσιολογικό και δυνατό. Όμως πρόσεξε αυτοί οι οποίοι σου υπόσχονται πράγματα
Και ως βασίλισσα εδώ πέρα, ή αυτοκράτηρα που έχει έρθει λίγο προς το μέλλον δηλαδή, δείχνει ότι χρειάζεται να δώσεις μια ιδιαίτερη προσοχή εκεί. Να προσέξεις δηλαδή τους ανθρώπους. Ναι, θα εμπιστεύεσαι, αλλά θα πρέπει όμως να το φιλτράρεις με καλύτερο τρόπο. Τώρα, εδώ που είπαμε για τη στεναχώρια, αυτό εδώ πέρα, το 4 κούπα, που έχει να κάνει και με τις σχέσεις και με τις συνεργασίες, είναι ένα μήνυμα το οποίο σου λέει ότι ξέρεις κάτι, μπορείς να τα καταφέρεις. Δείτε εικόνα δηλαδή, πώς μια εικόνα, γι' αυτό παίζουμε έτσι με τους συμβολισμούς, μια εικόνα εδώ πέρα μπορεί να αλλάξει εντελώς και να γίνει πολύ αισιόδοξη και πολύ δυνατή. Η αισιοδοξία σου είναι αυτό το κλειδί σου για σένα. Είναι η ανθεκτικότητά σου, η αισιοδοξία σου, η εσωτερική σου δύναμη που μπορείς να ξεπεράσεις όλο αυτό το φαύλο κύκλο του πεπρωμένου και της μοίρας. Αυτή είναι η δύναμή σου για να ξεπεράσεις το πεπρωμένο σου. Αυτό είναι το κλειδί. Και φυσικά προσέχοντας ποιους ανθρώπους εσύ εμπιστεύεσαι και δίνεις σημασία και τους δίνεις άνοιγμα, στο πούμε. Ωραία. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτό εδώ πέρα. Τα μαζεύω και αυτά εδώ πέρα σιγά σιγά. Ας τα βάλω εδώ. Για να προχωρήσουμε στις επόμενες τώρα επιλογές, στην τρίτη μας επιλογή. Θα σας πω εγώ τι έχω επιλέξει. Εγώ έχω επιλέξει τη τέταρτη επιλογή. Τέταρτη. Θα τη δούμε πιο μετά. Πάμε λοιπόν. Αυτό εδώ πέρα το οποίο μοιάζει με πι. Μοιάζει και σαν πύλη. Το αφήνω εδώ πέρα και να σας εξηγήσω, μάλλον να το εξηγήσουμε τι σημαίνει αυτό. Είναι το ουρούζ. Έτσι λέγεται. Το ουρούζ λοιπόν έχει να κάνει με την υγεία μας, με την ταχύτητα, με το δυναμικό μας σαν άνθρωποι να πετύχουμε στη ζωή μας, η περίοδος και ο χρόνος ώστε να έχουμε μια πολύ, πολύ υψηλού επίπεδου, πολύ δυνατή ενέργεια, πάρα πολύ δυνατή ενέργεια και υγεία βέβαια, ανεξαρτησία, ένα σύμβολο ανεξαρτησίας αυτό εδώ πέρα, πολύ δυνατή ενέργεια, πετυχαίνουμε στόχους, παίρνουμε δράσεις, κουράγιο, είναι ένα σύμβολο για το κουράγιο, εσωτερική δύναμη και δύναμη γενικά, κατανόησης, καταλαβαίνουμε και βέβαια, σαν πει σημαίνει και σοφία. Το αφήνω εδώ πέρα. Έχει να κάνει με τη σοφία, δηλαδή την εσωτερική σοφία, την εσωτερική γνώση. Πάμε να δούμε στα ζώδια μας. Να τη γνώση εδώ πέρα. Με τον υδροχό, αμέσως. Είπαμε για γνώση και συντονίστηκε αμέσως. Ο υδροχός, που σημαίνει γνωρίζω, ξέρω, κατανοώ, γνωρίζω. Το αφήνουμε εδώ πέρα. Είτε είπαμε, είτε ο ζώδιος, το ζώδιο σας, είτε ο οροσκόπος, ή αν δεν υπάρχει ζώδιο οροσκόπος, σημαίνει τότε ο συμβολισμός για εσάς που σας αφορά. Το επόμενο είναι ο Σκορπιός. Θέματα ψυχής και θέματα μεταμόρφωσης εσωτερικής ενέργειας και πώς αλλάζουμε, μεταμορφώνουμε τον εαυτό μας. Έχει βγει ένας καρκίνος βεβαίως και σημαίνει και αισθάνομαι. Υπάρχει ένα τρίπτυχο εδώ, το οποίο έρχεται να συμπληρώσει λοιπόν αυτές τις βαθύτερες ενέργειες. Κατανοώ, αλλάζω, αισθάνομαι. Και προσπαθούμε να ισορροπήσουμε. Είστε άνθρωποι οι οποίοι σας αρέσει η ισορροπία. Θέλετε να ισορροπήσετε, πολλές φορές όμως δεν ξέρετε τον τρόπο. Διότι δεν γνωρίζετε. Τα μάτια εδώ πέρα είναι κλειστά. Να το φέρω εδώ πέρα, να το δείτε. Τα μάτια είναι κλειστά. Τα δύο σπαθιά που είναι υψωμένα σημαίνει δεν ξέρετε πώς να το πολεμήσετε. Πίσω όμως το νερό σημαίνει πολύ μεγάλη διέστηση. Το δύο γενικότερα έχει να κάνει με την ένωση, με τη σύζευξη και θέλετε με κάποιο τρόπο να τα ισορροπήσετε τα πράγματα σε θέματα συνεργασιών, σε θέματα σχέσεων, αλλά κάπου εκεί το χάνετε λίγο. Okay. Το επόμενο είναι μία βασίλισσα λοιπόν και έρχεται σαν κεντρικό σημείο μία βασίλισσα κούπα, έτσι. Η βασίλισσα κούπα έχει να κάνει με όλα τα ζώδια του νερού. Εδώ έχει να κάνει με ζώδια του αέρα, εδώ έχει να κάνει με τα ζώδια του νερού. Το κεντρικό νόημα αυτής της κάρτας είναι διέστηση, φροντίδα και αγάπη. Είναι πολύ αγαπητή, είναι ένας άνθρωπος, είναι αυτό που λέμε χρυσός άνθρωπος, χρυσή καρδιά, καλή καρδιά. Φαίνεται ότι προσωπεύει και εσάς. Έχει πέσει και πάνω από το Σκορπιό, παίζει γι' αυτό ρόλο γιατί έρχεται σαν σκέψη δηλαδή και πολύ μεγάλη διέστηση. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη διέστηση, μια πολύ δυναμική και είναι αυτό το σημείο κλειδί λοιπόν όπου η διέστησή σας είναι αυτή που σας οδηγεί. Και ταιριάζει διότι και εδώ έχουμε μια σελήνη. Και η σελήνη κυβερνά το νερό και τα ζώδια του νερού, κυρίως τον καρκίνο βεβαίως, αλλά και τα υπόλοιπα ζώδια, και έχει να πει με θέματα ψυχικής διέστησης και ενόρασης. Έτσι σπάμε λοιπόν φαίνεται τον κύκλο. Το επόμενο είναι ένας υπότης μπαστούνι. Ο υπότης μπαστούνι έχει πολύ μεγάλη δύναμη, έχει πολύ μεγάλη ορμή, κατά κάποιο τρόπο συντονίζεται με το μέλλον εδώ, με το μέλλον σας,
και σας λέει ότι βάλτε σχέδια, βάλτε σκοπούς, μετακινηθείτε, θα χρειάζεστε πολύ μεγάλη ενέργεια, αλλά τη διαθέτετε για να μπορέσετε να φέρετε όλες τις αλλαγές γενικότερα στη ζωή σας. Ωραία. Έχουμε και έναν μάγο εδώ. Αν μη τι άλλο, μια κάρτα η οποία υποδεικνύει την πολύ μεγάλη ενέργεια και την πολύ μεγάλη εσωτερική σας δύναμη. Να γνωρίζετε, αυτό ισχύει στην αστρολογία βέβαια, ένας μάγος ή μια, ναι, ένας μάγος, ας το πω, ή μια μάγισσα πρέπει να έχει έναν πολύ ισχυρό Άρη, ας το πούμε. Και ο Άρης εδώ, με αυτό το σύμβολο που θέλει πολύ ενέργεια για να μπορέσεις να αλλάξεις πράγματα, δείχνει αυτή τη δυναμική. Ο μάγος σημαίνει γνωρίζω, ξέρω τελικά, μαθαίνω, έχω μάθει, γνωρίζω πώς θα μπορέσω να αλλάξω τα δεδομένα μέσα από γνώσεις αλλά και επικοινωνία. Προσέξτε τώρα τι έχουμε. Επικοινωνία, λόγο και διέστηση. Λόγος, διέστηση, υψηλή ενέργεια. Το επόμενο που βγαίνει είναι το 6, α μάλιστα, το 6 ξυφών. Και αυτή είναι μια ωραία κάρτα που δείχνει το μέλλον. Κίνεις και φεύγεις για το μέλλον. Ό,τι και να ήταν, εδώ θέλω να το δείτε, ό,τι και να ήταν στο παρελθόν, ό,τι και, γιατί έχει να κάνει, είναι μια κάρτα του παρελθόντος, οι σκέψεις σας, οι μνήμες είναι αυτές οι οποίες σας καθοδηγούν και καθορίζουν τον μέλλον σας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κλειδί για τον καθένα από εσάς. Το αφήνω εδώ. Έχει να κάνει πάλι με νερό. Νερό και αέρα βέβαια εδώ, ένα συνδυασμό. Σας καθοδηγεί στο μέλλον. Είναι μια από τις καλές κάρτες, αλλά κάπου οι μνήμες προέρχεστε από ένα πλήγωμα, το οποίο αυτό είναι που σας σωθεί. Για να το δούμε. Και έχουμε πάλι εδώ με έναν άλλο συνδυασμό με έναν άλλον υπότη. Έναν πιο μοντέρνο, ας πούμε, υπότη. Είναι ο υπότης των ξυφών εδώ, έτοιμος να πάει, να κατακτήσει, να κυνηγήσει τα όνειρά του. Άρα εδώ, με δύο υπότες, αποστολή. Έχετε μια αποστολή, λοιπόν. Το πεπρωμένο, το πω έτσι, η μοίρα έχει μια αποστολή για εσάς. Ο καθένας πρέπει να την αποκαλύψει, να την ανακαλύψει σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια και φίλτρα, ας πούμε. Εδώ απλά βγαίνουν κάποια στοιχεία. Για να δούμε τα επόμενα. Το επόμενο είναι ναι, ο πολεμιστής. Θα πολεμήσεις, θα δώσεις μάχες, θα αναγκαστείς να δώσεις μάχες. Είναι εκ των πραγμάτων αυτό, μιας και έχεις πολύ Άρη, όπως είπαμε προηγουμένως, μέσα στο χάρτη σου για κάποιο λόγο. Ή βρίσκεται σε κάποιες περιπτώσεις αυτός ο Άρης, σε κάποιες ιδιαίτερες θέσεις, τον αστρολογικό σου χάρτη και σου δίνει αυτή την πολεμική. Αλλά όμως σημαίνει υπερασπίζομαι τα δικαιώματά μου. Το αφήνω εδώ. Το επόμενο που έχει να κάνει, μάλιστα, είναι ο Κιούπιντο που λέγεται, που έχει να κάνει με τον έρωτα και την αγάπη. Εδώ είναι μια κάρτα που δείχνει ότι ό,τι και να είναι όμως, ό,τι και να συμβαίνει, υπάρχουν άνθρωποι, είσαι ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος, μια πολύ αγαπητή προσωπικότητα και σε αγαπάνε οι άνθρωποι. Μπορεί άλλος να έχει 2, 3, 4, 5 ανθρώπους, οκ, εντάξει. Δείχνει όμως την αγάπη τους για σένα και αυτό είναι το σημείο κλειδί. Το σημείο κλειδί είναι πολεμάω για τα ιδανικά μου, αλλά όμως έχω και ανθρώπους που με αγαπάνε και εδώ δείχνει την βοήθεια και όχι μόνο αυτό, δείχνει και την καλή τύχη. Την αλλαγή της μοίρας που γίνεται πιο τυχερή. Από εκεί που είναι πιο μαύρη γίνεται πιο τυχερή. Και βεβαίως υπάρχει και το Il Guando που είναι το γάντι που λέμε ρίχνουμε το γάντι, έριξε το γάντι έτσι που λέει okay, εγώ κάνω την κίνησή μου, κάνει και εσύ τη δική σου κίνηση. Όμως εδώ αυτό δείχνει γεγονότα τα οποία θα μπουν σε κίνηση. Αν παρατηρήσετε εδώ, αυτές εδώ τη στήλη, μία, δύο, τρεις κάρτες, αυτή τη στήλη όμως έχει πολλή κίνηση. Αυτό δεν είναι κακό, είναι θετικό και δείχνει τη δική σου δυναμική να μπορέσεις να αναλαμβάνεις τις ευθύνες, να μπεις με ενέργεια, να μπεις με κίνηση και να αλλάξεις τα πράγματα στη ζωή σου. Να ξεφύγεις δηλαδή, γιατί κάνεις έναν αγώνα εδώ για να ξεφύγεις από το πεπρωμένο σου, από τη μοίρα σου. Και έχεις αυτή τη δυναμική. Αγαπητό άτομο, φεύγεις, προσπαθείς να ισορροπήσεις, μαθαίνεις μέσα από τα λάθη, υπερασπίζεις τα ιδανικά σου, αγαπητό πρόσωπο, κινείς τα πράγματα, τα νήματα για να προχωρήσεις, να αλλάξεις τη ζωή σου ή τουλάχιστον ξεκίνα το, η διέστηση σου θα σε οδηγήσει. Πολύ δυναμικό εδώ πέρα αυτό το τρίπτυχο εδώ, να το δούμε, γιατί έχει σημασία. Γιατί είναι και κάρτα του μέλλοντος, ας το πούμε. Λοιπόν, ας το δούμε εδώ λοιπόν, λίγο με λεπτομέρεια. Τι λέει εδώ πέρα? Υπότης μπαστούνι, πολύ δύναμη, πολύ ενέργεια. Υπότης ξυφών, πολύ δύναμη, πολύ ενέργεια. Πολύ αποφασιστικότητα, φωτιά, αέρας
Και εδώ σημαίνει ότι είναι πολλές φορές η διαμάχη που χρειάζεται να γίνει προκειμένου να φτάσουμε στο σκοπό μας και να πετύχουμε μέσα αν χρειαστεί και από πολύ δύσκολες έτσι συνθήκες και καταστάσεις, αλλά στο τέλος όμως αναλαμβάνουμε την ευθύνη και τα καταφέρουμε. Εδώ δείχνει το τέλος ενός κύκλου, ας το πούμε, δύσκολου κύκλου, αλλά αρκετά υποσχόμενου, ο οποίος σε οδηγεί σε πράγματα και σε εξελίξεις πολύ θετικές. Ωραία. Και πάμε τώρα και στο επόμενο. Μισό λεπτό. Το παίρνουμε σιγά σιγά από εδώ, να τα μαζέψω. Ωραία. Και να πάμε στην επόμενη μας επιλογή. Πού είναι αυτό το Χ. Το Χ στη χειρομαντία είναι σε αρκετές περιπτώσεις έχει θετική αποτύπωση. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις είναι πιο ιδιαίτερο, σημαίνει και πρόβλημα υγείας, αλλά γενικότερα όμως τώρα πάμε να δούμε. Αυτό λέγεται γκεμπό. Αυτό το συμβολάκι εδώ λέγεται γκεμπό. Δώρα είναι αυτό που έχω επιλέξει και εγώ. Λοιπόν, γενεοδορία. Εδώ δείχνει, όπως το βλέπετε, δείχνει και ισορροπία, έτσι. Έχει μια απόλυτη ισορροπία, έχει μια αρμονία, δηλαδή ένα αρμονικό σύμβολο. Έχει να κάνει με τις διαπροσωπικές σχέσεις και έχει να κάνει επίσης και με τις συνεργασίες με ανθρώπους και σε επίπεδο, σε οποιοδήποτε επίπεδο, γενικότερα με τις σχέσεις με τους ανθρώπους. Εξισορρόπηση σχέσεων. Λοιπόν, η δύναμη που έχετε, εσείς που έχετε επιλέξει, σαν κλειδί δηλαδή, και ξεκινάμε και από αυτό, που μπορεί κάποιος να ξεφύγει από τη μοίρα του, που λένε το πεπρωμένο του, είναι η εξισορρόπηση των δυνάμεων, των δυναμικών. Εξισορροπιστής λοιπόν, ειρηνιστής. Πάμε να το βάλουμε. Τα ζώδια τα οποία βγαίνουν, είναι ένας κρυός, που σημαίνει είμαι, που σημαίνει το εγώ είμαι, το εγώ μας δηλαδή, ο εαυτός μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά τις δυναμικές του εαυτού μας. Το επόμενο είναι ένα ζώδιο παρθένος, που είναι η ανάλυση, η ικανότητα του να αναλύεται τα πράγματα. Εδώ τώρα μιλάμε για ζώδιο δικό σας ή οροσκόπο δικό σας. Εάν δεν έχετε καθόλου, παρόλο που έχετε επιλέξει αυτή την επιλογή, τότε μιλάμε για συμβολισμό και χρησιμοποιήστε το συμβολισμό που σας χρειάζεται για να σας βοηθήσει. Και ένας λέοντας που έχει και πολύ μεγάλη θέληση και λάμψη. Πολύ θέληση εδώ, πολύ δύναμη βέβαια. Για να είναι κάποιος εξισορροπιστής, πρέπει να έχει πολύ δύναμη, πολύ θέληση για να μπορέσει να εξισορροπήσει τα πράγματα. Στο επόμενο είναι ο κρεμασμένος. Εδώ έχει να κάνει με το παρελθόν. Προδοσίες, δυσκολίες, κρέμασμα, αλλά σας κρεμάσαν δηλαδή, δυσκολίες με τις ρίζες μας, δυσκολίες με την οικογένεια, αλλά από την άλλη όμως, ο κρεμασμένος σημαίνει και μια αλλαγή πνευματική, μια πνευματικότητα. Αλλά βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα και μπαίνετε στο βάθος των καταστάσεων. Αυτό είναι μια ιδιαίτερη κάρτα που δείχνει μια ιδιαίτερη δυναμική και είναι ένα πρώτο σύμβολο, ένα πρώτο κλειδί για να μπορέσει κάποιος να ξεπεράσει τις δυσκολίες, να ξεφύγει από τη μοίρα του, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται. Το δεύτερο είναι ένας υπότης πεντάκτηνο. Ναι, σας ενδιαφέρουν και τα επαγγελματικά. Ναι, επίσης έχετε αποστολή στη ζωή. Η αποστολή στη ζωή του κάθε ανθρώπου είναι λίγο διαφορετική. Παρ' όλα αυτά όμως, με έναν υπότι πεντάκτηνο έχουμε έναν χρωματισμό και εδώ. Και αυτό έχει να κάνει και με τα επαγγελματικά και με τις συνεργασίες ή με πράγματα τα οποία είναι πιο γήινα, δηλαδή είναι πιο εδώ. Να αποδώσω ένα παράδειγμα. Όχι τόσο πολύ με φιλοσοφίες, όσο πολύ με την πρακτικότητα της φιλοσοφίας, να το πω έτσι. Όχι τόσο πολύ πιάνοντας υψηλές ιδέες, αλλά πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε πράγματα στο εδώ και στο τώρα, σε αυτή τη ζωή. Πνευματικότητα, η οποία γίνεται αποστολή και μας βοηθάει να προχωρήσουμε. Να το πάρουμε έτσι πάρα πάρα πολύ απλά. Το επόμενο είναι και η δύναμη. Να το. Λέων εδώ, λέων και εδώ. Έχεις πολύ μεγάλη δύναμη, γιατί όσοι έχουν επιλέξει βέβαια αυτό το deck, δηλαδή αυτές τις επιλογές εδώ πέρα, δείχνει τη δυνατότητα της πολύ μεγάλης δύναμης μέσα από πνευματική
αφύπνιση, αλλά και πολύ ισχυρή θέληση για ζωή, για να πετύχουν πράγματα. Ή μπορεί να είναι, να το πω διαφορετικά, να το δούμε λίγο, να σας πω μια ιστορία μικρή. Ο κρεμασμένος που είστε εσείς, αλλάζει την πνευματικότητά του, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, καταλαβαίνει την αποστολή στη ζωή του και ενδυναμώνεται. Πάμε στα επόμενα. Ο τροχός της τύχης. Ο τροχός της τύχης δείχνει την αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Εκεί που θεωρείς ότι δεν έχεις τύχη ή τα πράγματα είναι δύσκολα, έρχονται όλα και αλλάζουν με έναν πολύ ιδιαίτερο μοναδικό τρόπο. Το 10 λοιπόν εδώ και στους Πυθαγόριους ο αριθμός 10 ήταν ο παράδεισος. Αλλαγή λοιπόν της τύχης και αλλαγή των πραγμάτων είναι κάτι το οποίο σε συνοδεύει στη ζωή σου. Τώρα βέβαια εδώ, για να δούμε το επόμενο, και εδώ 4 κυπέλων, εσύ πολλές φορές όμως πιστεύεις ότι δεν έχεις τύχη. Η ζωή σου λέει ή το παρελθόν σου λέει έχεις τύχη, εσύ όμως λες όχι δεν έχω. Και κάθεσαι και στεναχωριέσαι. Και τι γίνεται, δεν βλέπεις εδώ αυτό το οποίο είναι τόσο χρωματιστό, τόσο ωραίο και είναι γεμάτο, αλλά βλέπεις αυτά εδώ πέρα τα οποία δεν έχουν τίποτα μέσα και διάσανε. Αυτό είναι ένα κεντρικό σημείο και δείχνει και τη στεναχώρια. Και δείχνει ότι και στεναχωριέσαι με κάποιες καταστάσεις. Και βεβαίως έχουμε και το 10 κυπέλλον, πάλι ένα 10. Έχουμε ένα 10 εδώ, έχουμε ένα 10 εδώ. Έχεις ανθρώπους, μπορεί να έχεις οικογένεια, μπορεί να έχεις κάνει οικογένεια, που παίρνεις δύναμη, να έχεις παιδιά, να έχεις σκυλιά, γατιά, οτιδήποτε, γιατί εδώ είναι και ο συμβολισμός της οικογένειας. Αλλά το 10 κυπέλλον όμως δείχνει νερό, δείχνει ροή, δείχνει την ευαισθησία και φυσικά δείχνει ότι σαν άνθρωπος γενικότερα έχεις έρθει σε αυτή τη ζωή προκειμένου να εξορροπείς καταστάσεις. Σε οποιοδήποτε επίπεδο. Σε θέματα αν θέλεις ζωής από το παρελθόν, να εξορροπήσεις εσύ, να εξορροπήσεις το παρελθόν σου, την οικογένεια, να εξορροπήσεις εσύ ο ίδιος ή να εξορροπήσεις άλλους ανθρώπους. Να είσαι εσύ το σημείο κλειδί δηλαδή. Και χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη για να γίνει αυτό. Το επόμενο λοιπόν που έρχεται είναι τα κρίνα. Μία από τις πολύ συναισθηματικές κάρτες, πολύ καλή κάρτα, πολύ ιδιαίτερη κάρτα, δείχνει η τύχη η οποία έρχεται μέσα από τα ψυχικά χαρίσματα. Το πεπρωμένο η μοίρα που βγήκε εδώ και πέφτει σε αυτό εδώ πέρα το σημείο, κάρμα, εδώ σημαίνει κάρμα, παρελθόν, κάρμα και εδώ, που σημαίνει κάρμα και αυτό εδώ πέρα, το πεπρωμένο λοιπόν αρχίζει και διαμορφώνεται, μάλλον το πεπρωμένο σου η μοίρα του παρελθόντος έχει διαμορφώσει, αλλά για να σε πάει κάπου αλλού προκειμένου να αλλάξει τα πράγματα και να καταλάβεις τη δυναμική σου. Και τι είναι αυτό, εδώ είναι το Il Castello, είναι το κάστρο που έχει να δώσει μια ιδιαίτερη δύναμη, αποφασιστικότητα, ασφάλεια, διότι εδώ σημαίνει ασφάλεια. Και το επόμενο που μας έρχεται είναι πάλι το 10 εδώ, La Fortuna που λέει εδώ. Αυτά τα δύο είναι μαζί. La Fortuna λοιπόν, που είναι η τύχη θεά τύχη, σημαίνει οι καταστάσεις, οι άνθρωποι, εδώ συναντιέσαι με το μέλλον σου, συγγνώμη, που θα συναντήσεις σε όλες σου τις υποθέσεις όπου μπορείς να αλλάξεις και να ξεφύγεις πραγματικά, διότι έχεις, γιατί έχεις εκείνο το τα ψυχικά αποθέματα, την κατανόηση του τι συμβαίνει και πώς έχουν δημιουργηθεί οι καταστάσεις στο παρελθόν σου, έχεις αποστολή στη ζωή, την έχεις καταλάβει, έχεις ασφάλεια, έχεις δύναμη, να το πω διαφορετικά, αν μπορέσεις να καταλάβεις με τα ψυχικά σου συναισθήματα, με τα ψυχικά σου στοιχεία, με τη δυναμική σου, πώς μπορεί όλο αυτό να αλλάξει, τότε έρχεται και αλλάζει η ζωή σου πραγματικά. Γίνεσαι ένας άνθρωπος που σ' αγαπάνε. Και μέσα από την αγάπη εσύ μπορείς και αλλάζεις τον τροχό της τύχης και έρχεται τύχη. Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί για σένα. Για να το βάλουμε εδώ πέρα, να το αφήσουμε λίγο για να δούμε. Ο πύργος σημαίνει ασφάλεια. Επίσης σημαίνει ότι πολλές φορές δεν ανοίγουμε και συναισθηματικά. Αυτός εδώ πέρα, να το δούμε αυτή εδώ πέρα λίγο τη στήλη, να την εξηγήσουμε πολύ απλά, δεν ανοίγεται συναισθηματικά. Κλειστή συναισθηματικά και ο πύργος φυσικά σημαίνει ότι κάποιοι υπάρχουν εκεί μέσα, υπάρχει ασφάλεια, υπάρχει σταθερότητα,
Υπάρχει μία οργάνωση, υπάρχει μια πειθαρχία, ας το πούμε, αλλά κάπου δείχνει ένα κλείσιμο. Πολλές φορές μπορεί να χρειάζεσαι και μια απομόνωση. Αυτό μπορεί να είναι καλό, δηλαδή να χρειάζεσαι να απομονωθείς λίγα για τον κόσμο, να πάρεις δυνάμεις για να μπορέσεις να βρεις τη δύναμη να ξαναβγείς προς τα έξω. Το μέλλον όμως, το οποίο βγαίνει εδώ πέρα, δείχνει αγάπη, δείχνει το 10 κούπα που είναι πολύ δυνατό, δείχνει υψηλού επίπεδου θέληση, πολύ δυνατή θέληση για να αλλάξει πολλά πράγματα και έτσι αλλάζει την τύχη και μέσα από τη θέληση δηλαδή και ξεφεύγεις από τον κύκλο και αυτή είναι η δύναμή σου, ξεφεύγεις από τον κύκλο δηλαδή, του πεπρωμένου και της μοίρας και έχεις πολύ 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 μεγάλη δύναμη. Ωραία φίλες και φίλοι, να τα μαζέψω. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας, να σημειώσετε, να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται όλες οι ειδοποίησεις. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και θα είμαστε πάλι κοντά πάρα πολύ σύντομα με ένα ακόμα επόμενο πολύ όμορφο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.